Κύριε Καραγιάννη, αναφορικά με το ζήτημα με τις λακκούβες που έχει προκύψει εδώ στο νησί της ΚΟ, κάνατε μία τοποθέτηση επί του θέματος και θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας την άποψη. Η αλήθεια είναι ότι η τοποθέτηση έγινε από τον Γιώργο τον Χασαπλαδάκη, τον κο-συμπολίτη σας, ο οποίος ήταν υποψήφιος με την συνδυασμό Ανοιχτή Ορίζοντες και συμμεριζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι των Ανοιχτών Οριζόντων τη δική του άποψη. Και η δική μου λοιπόν τοποθέτηση, συνεχίζοντας απάνω στις γραμμές που έθεσε ο Γιώργος, έχουν να κάνουν με τη μεγάλη εικόνα. Δεν θα μείνω στις λεπτομέρειες αν μπήκαν σήματα για να δηλώσουν ότι γίνεται κάποιο έργο εκεί πέρα, αν έγιναν ατυχήματα σε αυτές τις λακκούβες τις προηγούμενες μέρες, ή αν ήταν σκευωρία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, για να συνεχιστεί η υποστήριξη της αρχικής ανάρτησης, τώρα θέλουν να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα, ότι υπήρχε μια σκευωρία για να σκηνοθετηθεί όλο αυτό, ώστε να πληγεί η εικόνα του Περιφερειάρχη, αλλά και άλλων πολιτικών προσώπων κοντά του. Αυτό δεν θέλω να θεωρήσω ότι κάποιοι, ή ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το σκέφτηκε, είναι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τον υποστηρίζουν. Εγώ λοιπόν θέλω να μείνω στη μεγάλη εικόνα και θέλω να πω ότι σε μια χώρα που στηρίζεται στον εθελοντισμό από την υγεία, δηλαδή δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό, είναι οι οικογένειες που στηρίζουν τους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία. Δεν είχαμε το καλοκαίρι αρκετό προσωπικό στο πυροσβεστικό σώμα να σβήσει τις φωτιές στη Ρόδο. Μετά από 9 μέρες αρχίσαμε να εκτιμούμε ότι αυτή η αυτενέργεια και η αυτοοργάνωση ενός πολύ μεγάλου εθελοντικού κύματος ήταν αυτή που βοήθησε ώστε τελικά να σβήσουν οι πυρκαγιές και να μπορούν να νιώσουν οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες, αυτό το αίσθημα φιλοξενίας, παρόλο που αναγκάστηκαν να βγουν από τα καταλύματα στα οποία έμεναν. Απ' την άλλη, λέμε εθελοντισμός για την στήριξη των αδέσποτων ζώων, εθελοντισμός σε όλα. Δεν μπορεί λοιπόν να μην καυτηριάσω το ότι αυτή η τοποθέτηση η αρχική και η συνέχισή της έρχεται σε κόντρα με όλα αυτά που θέλουμε να τονίσουμε και να διδάξουμε στην κοινωνία τη σημερινή που πραγματικά στηρίζεται στον εθελοντισμό. Σύμφωνα Αυτό με τη ένα μία. πράγμα στηρίζεται στον εθελοντισμό, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει όμως, κύριε Καραγιάννη, με τον εθελοντισμό. Γιατί αν όλοι μας, όλοι και οι πολίτες, αναλάβουμε από μόνοι μας να κλείσουμε είτε λακκούβες, είτε οτιδήποτε κακό κείμενα βλέπουμε στους δρόμους, είτε αφορά μια πινακίδα, οτιδήποτε. Αν πάρουμε εμείς οι πολίτες στα χέρια μας αυτά τα πράγματα, δεν δημιουργείται ένα, αυτό που λέμε, να το πω λαϊκά, ένα αλαλούμ στην κοινωνία. Σαφώς, έχετε δίκιο, μα δεν είπαμε ότι θα κάποιες γίνει σε τελευταίες όλους τους τομείς. Ισορροπίες που τελικά πρέπει να τηρούνται από όλους η νομοθεσία, έτσι δεν είναι? Εγώ Ακριβώς, πιστεύω ναι. ότι άλλο εθελοντισμός και άλλο αυτό η κατάσταση η οποία έχει γίνει. Δεν έχετε άδικο σε αυτό και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο κάθε ένας άνθρωπος και πόσο μάλλον ένας υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός, έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτό πραγματικά ήταν στο οποίο έμεινε ο Περιφερειάρχης, ότι δεν είναι οποιοδήποτε πολίτης ένας Σωστά αστυνομικός. Σωστά Αναφερθήκατε στο αλαλούμ που θα μπορούσε να συμβεί. Όμως έχω την πληροφόρηση ότι σε αυτή τη λακκούβα είχαν όντως δημιουργηθεί προβλήματα και ο Περιφερειάρχης εχθές μιλώντας σε ένα κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας είπε ότι την ίδια μέρα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία και την ίδια μέρα έσπευσε να καλύψει τη λακκούβα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εσείς οι ΚΟΗ ξέρετε καλύτερα ότι δεν ήταν μόνο μία ημέρα σε αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που έχουμε τόσα να καυτηριάσουμε. Και δεν είναι η μόνη λακκούβα, κύριε Καραγιάννη, ότι υπάρχουν πολλές λακκούβες, υπάρχουν και οι καιρικές συνθήκες, οι πολλές βροχές έχουν εντείνει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως πρέπει να φτιαχτούν. Πρέπει να φτιαχτούν από αυτούς οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι να φτιάξουν τις λακκούβες. Γιατί αν εμείς οι πολίτες ή οποιοδήποτε πολίτης αναλάβει από μόνος του να κάνει πράγματα, νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει μία σύγχυση και μία αναρχία.
Ακριβώς. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Γιατί στην ουσία του είναι σωστό. Η αυτοδικία παρόλα αυτά, σαν κουβέντα, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, είναι μια βαριά κουβέντα. Είναι μια βαριά. Έτσι, και βλέπουμε ότι τελικά όλο αυτό οδήγησε δικαίως στην υπηρεσία να στείλει αυτά τα άτομα που έκαναν αυτή την κίνηση σε μια ΕΔΕ. Που αυτό κι αν είναι. Η πυροβολική για αυτούς όμως τους λένε ότι δεν έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Είναι κάτι άλλο υπηρεσιακά. Δηλαδή είναι μια έρευνα, αλλά δεν είναι ΕΔΕ. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Μακάρι. Και εμείς θέλουμε με τουλάχιστον τον να νιώσουμε ότι αυτοί πρόεδρο οι του άνθρωποι δεν θα εργαζόμενου. περάσουν τέτοια δυσκολία όπως Γιατί θα κατά περνούσαν αν ψέματα αυτό γινόταν. δεν νομίζω ότι κανένας μας πιστεύει ότι το έκαναν για καλό και όχι για κακό. Προς Θεού, δεν περίμενα ότι Ακριβώς. θα προκύψει ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και η συνέχιση αυτού είναι το ζήτημα και από τη μία νιώθω λίγο άβολα που σήμερα συζητάμε ακόμα γι' αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος νιώθει ότι αυτοί οι αστυνομικοί αδικήθηκαν για αυτή τους την αυθενέργεια. Και τελικά, αν ο κάθε ένας ηγέτης σχολιάζει τόσο έντονα στα μέσα μαζικής δικτύωσης ένα τέτοιο γεγονός, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα τα οποία θα προηγούνταν. Η προτεραιότητα λοιπόν που δόθηκε σε αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο λάθος. Δεν χρειαζόταν να δοθεί τέτοια δημοσιότητα για κάτι τέτοιο που στο Είναι όμως κάτω-κάτω. τέτοια θέματα, κυρία Καραγιάννη, να μου επιτρέψετε, ότι δηλαδή, τέτοια απλά θέματα της καθημερινότητας, δυστυχώς εντός και εκτός εισαγωγικών πουλάνε. Δυστυχώς. Αυτό είναι. Ο κόσμος γενικά του αρέσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά του και πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει και με τα όργανα της τάξης. Έχετε ένα δίκιο και νομίζω ότι εμείς πρέπει ακριβώς εκεί να μείνουμε, στο ότι αυτή η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι ότι οι πολίτες φτάνουν σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν πάρα 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 πολλά προβλήματα γύρω τους, η καθημερινότητά τους δεν είναι καθόλου ρόδινη και όταν μιλάτε για κακές καιρικές συνθήκες, κακό οδικό δίκτυο, τελικά φτάνει μια στιγμή που λες θα πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ. Έτσι, άρα αυτός ο μοχλός αυτενέργειας πρέπει να είναι που θα μας, να μας δοθεί σαν λύση και θα χαιρετήσουμε λοιπόν αν όλα αυτά τα εθελοντικά κινήματα μπορούν να στηριχθούν, μπορεί να υπάρχει μία εκπαίδευση πάνω σε αυτούς όλους τους ανθρώπους που θα ήθελαν να βοηθήσουν. Αυτό θα Είναι χαιρετήσουμε πολύ, όταν γιατί ζούμε σε χρησιμοποιηθεί μια στο τέλος. κοινωνία, σε μια κοινωνία που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε πολλά ζητήματα. Και πάλι θα επισημάνω και θα πω ότι και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία της ΕΚΟ σίγουρα δεν θέλησαν να κάνουν κάτι κακό. Ίσα-ίσα θέλησαν να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία, τα αυτοκίνητα, από τα οποία όλο αυτό το διάστημα βλέπαμε σπασμένα λάστιχα σε όλο το οδόστρωμα από αυτοκίνητα που έπεφταν σε λακκούβες. Όχι, δεν αναφέρουμε σε συγκεκριμένη λακκούβα, αλλά σε διάφορες λακκούβες. Σίγουρα το πρόβλημα εντάθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων που ήταν πολύ έντονα με τις βροχοπτώσεις αυτό το διάστημα. Αλλά όπως και να έχει, κυρία Καραγιάννη, τα ζητήματα, τα προβλήματα υπάρχουν και οι πολιτικοί όλοι είστε για να λύνετε τα προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Ευχόμαστε ότι λοιπόν όλοι συμβάλλουμε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, με τον άλλο τρόπο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι σήμερα συζητάμε γι' αυτό το ζήτημα.